σκονίζεται. Σήκω στο φουστανάκι σου να μη στην ουρανέ μου ένα πουλί.
ξέρα. Είναι φωτισμένη συναισθηματικά. Είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ορχήστρα. Πριν είπα τα ονόματα των φοιτητών, δεν είδατε όμως και είδαν. Παρακαλώ, παιδιά, η Ευτυχία Μαζάρα ήταν η φοιτητρία που έκανε την πρακτική της στο Κανονάκι. Ο Βασίλης Ηλιώτας. Στο παραδοσιακό κλαρίνο, ταυτόχρονα σε όλες τις παρουσίες του σχολείου φρόντιζε τον ήχο, μας έκανε την ηχοληψία και γενικά είχε διάθεση να είναι μπροστά σε πολλά πράγματα. Ο Γιώργος Μαριάνος είναι μυτιλινιός. Φεύγει αμέσως μόλις τελειώσει την πρακτική του, μας αφήνει, φεύγει για Μυτιλίνη τη Δευτέρα. Έκανε πρακτική στο σαξόφωνο. Καλή τύχη, Γιώργο. Ο Δημήτρης Τσοχαντάρης είναι δικό μας, είναι Αθηνός. Και ο Γιώργος Φαραντάκης είναι απτυχίο. Στο μπουζούκι, χαμηλών τόνων, ήρεμη δύναμη, με πολλή δουλειά και αυτό σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής. Οι μαθητές μας που ήταν στην ορχήστρα απόψε, που στήθηκε πολύ γρήγορα, γιατί κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα παράλληλα με το πρόγραμμα των μαθημάτων που και εκεί πρέπει να είναι άψογοι, ήταν τα δύο κορίτσια που τραγούδησαν, η Μαρία Ιγκούβα, και η Χρύσα Κατσιγιάννη του Πρώτου Γυμνασίου. Ο Σπύρος ο Παπακίτσος, τον έχω καταλάβει στην Πρώτη Γυμνασίου. Στην ορχήστρα μας, στα βιολιά, η Παρθενία η Καράτσαλου της Πρώτης Γυμνασίου, η Αστασία Ινάνο της πρώτης γυμνασίας Λίζου και η Κωνσταντίνα Σαμαρά, πάλι στην πρώτη γυμνασίου. Η Δανάη Χαρίτου της πρώτης Λυκείου. Ο Σπύρος ο Πακίτσος που τραγούδησε έπαιξε και λάχτα. Στο κλαρίνο ήταν ο Νίκος Σκούμας. Πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί σε πολύ δυνατό κλαρίνο και θα εκπροσωπήσει την πόλη μας πολύ έξω από το Ρόλανδη. Στο σαξόφωνο ο Άρης ο Βίχας. Ο Γιώργος Ορίζος αρρώστησε και δεν είναι εδώ απόψε. Στο Κανονάκι, η Άννα Αλεξίου. Πρώτη Δημασίου, η Μαρία που τραγούδησε έπαιξε και Κανονάκια. Η Βασιλική Κακαριάρη, η πρώτη Δημασίου. Η Χρύσα που τραγούδησε και αυτή κανένα μάθη. Η Ιλιάνα η Παρτάλη της πρώτης γυμνασίου. Και η Αλεξάνδρα η Ρίζου. Αλεξάνδρα πίσω. Αλεξάνδρα, έλα πάνω στη σκηνή. Την Αλεξάνδρα την ξέρετε από άλλες εμφανίσεις. Είναι το χαρισματικό παιδί μας με τη συμμετοχή του σε πολλά όργανα. Είναι το τραγούδι σε πολλές παραστάσεις, την έχουμε απολαύσει μέχρι τώρα και θα την απολαύσουμε στο μέλλον. Η Ζούκη
Εκεί έπαιξε ο Φίλιππος Δημητρίου της Τρίτης Γυμνασίου. Ο Γιώργος Νάσης της Δευτέρας Γυμνασίου. Ο Παντελής Νάστος της Δευτέρας Γυμνασίου. Ο Γιάννης Σάνας της Δευτέρας Γυμνασίου. Ο Λάβρος είναι εδώ. Ο Λάβρος που έκανε σε εδώ. Ο Λάβρος της πρώτης γυμνασίου. Στην κιθάρα ο Χρήστος Τσίγας της πρώτης γυμνασίου. Με πολλές εμφανίσεις. Ο Γιώργος Πετανίτης στο μπάσο και αυτός της πρώτης γυμνασίου. Στα κρουστά η Βασιλιάνα Τσαλαπάκη της πρώτης γυμνασίου. Μία διαφορά που υπάρχει στο σχολείο μας και είναι χαρακτηριστική είναι ότι δημιουργείται μια βαθιά σχέση συναισθηματική. Είναι αποτέλεσμα ίσως της επαφής που δημιουργείται στα παιδιά στη διάρκεια της πρόβας στα μουσικά σύνολα. Αυτή η σχέση διατηρείται ακόμα και όταν οι μαθητές αποφυτούν από το σχολείο. Σε όλα τα μουσικά σχολεία υπάρχουν σύλλογοι αποφύτων μουσικών σχολείων που γυρίζουν πίσω σε διακοπές, σε αργίες και στείλουν παραστάσεις μαζί με τους συμμαθητές τους. Ευχόμαστε να συμβεί το ίδιο και σε εμάς. Στους 5 φοιτητές που τελειώνουν τη Δευτέρα, τους ευχόμαστε καλή τύχη. Τους θεωρούμε μέλη της κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Άρτας και πάντα είμαστε πρόθυμοι για οποιαδήποτε συνεργασία θελήσουν. Όλους εσάς. Είστε εδώ και στηρίζετε το σχολείο και εσείς αποτελείτε μέλη αυτής της κοινότητας. Πιστεύουμε ότι όλοι μπορεί, μαζί μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που είστε μαζί μας. Θα σας δούμε σύντομα. Αύριο το βράδυ. Ο Εφηβικός Βυζαντινός Χορός είναι στην Αγία Θεοδώρα στην Λειτουργία των Χαιρετισμών. Όσοι μπορείτε και θέλετε, στις 7 η ώρα στην Αγία Θεοδώρα με τον Βυζαντινό Χορό. Καλώς σας βράδυ.